Ζητάμε ο ελληνικός λαός να είναι αυτός που θα απαντήσει άμεσα και όχι οι πιθανώς εκβιαζόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο κρίσιμο, στο υπαρξιακό ερώτημα που ετέθη προχθές στο Κοινοβούλιο. Στο ερώτημα με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή. Η μάχη της προεκλογικής περίοδου έχει για τα καλά ξεκινήσει με τα κόμματα να ανεβάζουν ρυθμούς. Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Ζάπιο στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, ενώ σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποσύρεται από το νομοθετικό έργο στη Βουλή, ζητώντας παράλληλα να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές. Και μεταφέρουμε την πρόταση της πιστείας από το Κοινοβούλιο στο λαό, τον ανώτατο κριτή. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι όσο ο κύριος Μητσοτάκης θα αρνείται να πράξει το αυτονόητο, να προσφύγει δηλαδή άμεσα στην κρίση του ελληνικού λαού για όσα εναντίον της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου διέπραξε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αξιωματική αντιπολίτευση και επαναλαμβάνω κορμός της Δημοκρατικής Παράταξης στον τόπο και ως εκ τούτου έχοντας μια βαθιά δημοκρατική ευθύνη, όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια είναι κυβέρνηση εκτροπής. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια κυβέρνηση εκτροπής, ηθικά και πολιτικά έκπτωτη, ενώ παράλληλα τόνισε. Από εδώ και στο εξής θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Και από σήμερα ξεκινάμε την πορεία μας προς τον ελληνικό λαό, γιατί μόνο αυτός μπορεί και έφτασε, πιστεύω, η ώρα να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.